Καταιγιστικές και ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα για τον κατασυρωή δολοφόνο στην Κύπρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να ανασύρθηκε βαλίτσα από την Κόκκινη Λίμνη. Η κατάδυση του Δίτη ήταν ολιγόλεπτη και φαίνεται να ανέσυρε εύρημα από τον βυθό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για την δεύτερη βαλίτσα. Στο σημείο αναμένεται να φτάσουν οι ιατροδικαστές για αυτοψία. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, με τη Λέμβο που είναι εξοπλισμένη με τη ρομποτική κάμερα να σαρώνει περιοχές που έχουν υποδείξει οι αρχές. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κατασυρωή δολοφόνου, στην Κόκκινη Λίμνη βρίσκονται άλλες δύο σωροί. Εν τω μεταξύ, νεαρή γυναίκα κατέθεσε ότι ο 35χρονος είχε βιντεοσκοπήσει τον βιασμό της πριν από 2 χρόνια. Το θύμα ανέφερε ότι γνώρισε τον ήλαρχο στα τέλη του 2016 μέσω διαδικτύου. Στις αρχές του 2017, ο 35χρονος ήρθε μαζί της σε σεξουαλική επαφή παρά τη θέλησή της. Ο ίδιος πάντως δεν παραδέχεται το βιασμό. Το πρωί της Κυριακής, φορώντας Αλέξη Σφαιρογυλαίκο και συνοδευόμενος από άντρες της αντιτρομοκρατικής, ο 35χρονος παρουσιάστηκε στο επαρχιακό δικαστήριο χωρίς δικηγόρο, λέγοντας ότι θέλει να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του. Το δικαστήριο διέταξε την ανανέωση της κράτησής του για ακόμη 8 ημέρες.